Από ένα κρεβάτι στην Ευρωλογική Κλινική του Παγνή παρακολουθεί ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηνέο την αγάπη που του στέλνει ο κόσμος, η οποία λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας του. Η κατάστασή του, όπως δήλωσε στην Κρήτη τη ο Επίσκοπος Κνωσού, καταγράφεται βελτιούμενη μέρα με την ημέρα, κάτι που έχει σκορπίσει χαρά στους κύκλους της Εκκλησίας Κρήτης και όχι μόνο. Για μια ακόμη φορά τον είδα χαρούμενο, τον είδα δυνατό, τον είδα ευδιάθετο. Πληροφορήθηκα από του γιατρού και από το νοσηλευτικό προσωπικό ότι είναι πολύ συνεργάσιμο. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, δέχτηκε με χαρά την φυσιοθεραπεία για μια ώρα περίπου. Και έτσι χαιρόμαστε όλοι μα που κάθε μέρα βλέπουμε σταθερά αλλά θετικά βήματα. Από τι πιο συγκινητικέ στιγμέ, όπω δήλωσε ο Επίσκοπο Κνωσού, ήταν την περασμένη Κυριακή που ο Αρχιεπίσκοπο Ειρηνέο παρακολούθησε μέσω τη Κρήτη TV από το δωμάτιο του νοσοκομείου τη λειτουργία στον Άγιο Μηνά ακούγοντα την προσευχή που κάθε Κυριακή ψάλουν κλήρο και λαό για ταχύ ανάρρωσή του. Θέλω να πω με χαρά και με συγκίνηση ότι την Κυριακή ο Αρχιεπίσκοπό μα είδε από το κανάλι σα, τον έγκριτο σταθμό σα, την θεία λειτουργία ζωντανά από τον Άγιο Μηνά και άκουσε εκεί και τη δέηση που κάναμε και τα μηνύματα τη αγάπη που είπαμε, αλλά και το ευχαριστώ που εκ προσώπου του είπαμε προς όλους τους ανθρώπους και ο διάκονος που ήταν μαζί του Μα είπε ότι συγκινήθηκε και ότι έκλαψε ο Αρχιεπίσκοπο και έλεγε διαρκώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ όλου. Το εξητήριο για τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτη, που μεταφέρθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Παγνί με λίμοξη του αναπνευστικού και παρέμεινε σχεδόν επί δεκαημέρου στην εντατική, δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί με ασφάλεια, καθώ οι γιατροί που αποτυπώνουν και ελέγχουν κάθε μέρα την κατάστασή του επιθυμούν να βγει από το νοσοκομείο όταν αυτή θα έχει πλήρω σταθεροποιηθεί και δεν θα εμπνέει ανησυχία. Προσβλέπουμε ότι σιγά σιγά με σταθερά βήματα, όταν θα έλθει η ώρα, ο Αρχιεπίσκοπος μα θα είναι έτοιμο να γυρίσει εδώ στην Αρχιεπισκοπή μα, στο σπίτι του, στο δωμάτιό του, το οποίο ανάλογα ήδη προετοιμάζεται, για να μπορεί το υπόλοιπο τη ζωή του, που ευχόμεθα να είναι μακρόν, να μα ευλογεί και να μα δίνει και από το κρεβάτι του το μήνυμα τη ζωή και τη δύναμη, όπω το κάνει όλε αυτέ τι ημέρε.